υποσχέθηκα να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχει το ρεπορτάζ να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές του ρεύματος και για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά και κάλεσα τους δύο πιο ειδικού που ξέρω. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι σύμβουλος έκδοσης του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ένας άνθρωπος ο οποίος για χρόνια ασχολείται με τα ενεργειακά. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι. Γεια σου Στομάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Ε, και βεβαίω έχω και εδώ στο στούντιο τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Είναι ενεργειακό επιθεωρητή, τον γνωρίζετε. Είναι συχνά εδώ στην εκπομπή. Γεια σα, κύριε Χρυστοδουλίδη. Δηλαδή, Καλώ ήρθατε εσύ. εδώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μαζί και με του δύο κυρίου θα επιχειρήσουμε να δούμε τι γίνεται. Και πρώτα θέλω να δούμε έναν πίνακα για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του σε ό,τι αφορούσε την περσινή χρονιά. Θυμίζω ότι και πέρσι ο Νίκο Φιλιππίδη συχνά πυκνά ερχόταν εδώ και μα έλεγε τι ακριβώ συμβαίνει γκρίνιαζαν οι πολιτικοί ότι είμαστε πάρα πολύ ακριβοί στο ρεύμα. Κοιτάξτε λοιπόν ότι η Eurostat, ένας α, οργανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητος, κατατάσσει τις ε, ε, χώρες σε σχέση με το πόσο κοστίζει για όλο το 2023, μεσοσταθμικά δηλαδή, η τιμή της κιλοβατόρα. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στη μέση ή σχεδόν στη μέση ή ακριβώς στη μέση, ό,τι θέλετε πείτε. Είναι φτηνότερη από τη Φιλανδία, είναι φτηνότερη από τον Ευρωπαϊκό Μέσο και μάλιστα εντυπωσιακά φτηνότερη, δύο λεπτά περίπου. Είναι φτηνότερη από την Αυστρία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Είναι ακριβότερη βέβαια από άλλε χώρε, αλλά αν δείτε, πολλέ από αυτέ τι χώρε ή οι περισσότερε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάποιε από αυτέ έχουν πυρηνικά εργοστάσια, κάποιε έχουν πάρα πολλά νερά. Και τέλο πάντων, Κάθε χώρα έχει τα δικά τη. Άλλε είναι πιο διασυνδεδεμένε, άλλε λιγότερο και έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ρεύμα και από αλλού. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση λέγοντα ότι παρά το γεγονό ότι πέρυσι πραγματικά ακούσαμε πάρα πολλά για το πόσο ακριβό είναι το ρεύμα στην Ελλάδα και την κερδοσκοπία και την εσχροκέρδεια, η Ελλάδα δεν ήταν ακριβή. Και θέλω να δώσω το λόγο για ένα πρώτο σχόλιο στον Νίκο Φιλιππίδη και σε σχέση με αυτό που είδε, Νίκο, και σε σχέση με το αν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ ακριβό το ρεύμα στην Ελλάδα, ή έχει ακριβήνει υπέρμετρα, και αν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την Ελλάδα και με τον τρόπο που υπολογίζουμε εδώ το ρεύμα. Κοίτα, από τον Αύγουστο του 2022 στο Δεκέμβριο του 2023, θα έλεγα ότι καταφέραμε μετά από ταλαιπωρία των προηγούμενων μηνών, πριν δηλαδή τον Αύγουστο του 2022, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, η κυβέρνηση το δημιούργησε με το μηχανισμό που έφερε, ανάκτηση εσόδων στην παραγωγή και επιδότηση στην κατανάλωση, όπου είχε δημιουργήσει για τα ελληνικά νοικοκυριά ένα ασφαλές, σταθερό περιβάλλον. Αυτό ήταν, είχε, εν είχε κρατική παρέμβαση. Αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύσει για πάντα. Εκεί έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτέ τι τιμέ που περιέγραφε νωρίτερα στα μάτια, και οι οποίε πραγματικά ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο και δεχομένω και λίγο πιο κάτω. Αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν ότι ήταν σταθερέ οι τιμές. Αυτό αφορούσε τα οικιακά τιμολόγια. Ε, ναι. Δεν αφορούσε και ενδεχομένω εκεί να μπορούσε να υπάρχει κριτική, αλλά εκεί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνε ανταγωνισμού. Τι επιχειρήσει. Ναι, εντάξει, Από... οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, Νίκο, για τα νοικοκυριά ε, μάχονται, υποτίθεται. Ξέρω. Και απλώ θέλω να σου πω ότι κατανάλωσαν όλο το χειμώνα, άπειρη ώρα εδώ σε αυτή την εκπομπή, για να μα λένε πόσο ακριβό είναι το ρεύμα στην Ελλάδα. Δεν είναι. Έλεγαν ψέματα. Θυμάμαι λοιπόν... τον κύριο Φάμελο. Χιλιάδε φορέ να κάνει αναρτήσει με την τιμή τη επόμενη ημέρα και να λέει ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Ψέματα. Ε, πρέπει να σου πω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μα από εκείνη την περίοδο που λέμε ότι είμαστε κοντά στο μεσόωρο ή λίγο πιο κάτω, λέει την περίοδο του 2023, έχουμε βγάλει όλο το 2024 μέχρι τώρα, μέχρι και τον Ιούλιο, με τιμέ χαμηλότερε από τότε από εκείνη την περίοδο που λέμε ότι είμαστε κοντά στο μεσόωρο. Τότε μεσοώρο. γιατί βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ότι έχουμε πρόβλημα, είναι πανάκριβα και θα κάνουμε παρέμβαση και κάνει παρέμβαση. Γιατί τι γίνεται. Γιατί φοβάται μην την πατήσει όπως την, την είχε πατήσει η κυβέρνηση... Ε, στην αρχή της ενεργειακή κρίσης, στις αρχές του 2022 και για περίπου 8 μήνες μέχρι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, όπου πιάστηκε ξαπίνης όταν έφυγαν οι τιμές στη Χονδρική και οι τιμές στη Χονδρική, ξέρεις, κάποια στιγμή θα περάσουν στη Λιανική και εκεί θα το πληρώσεις αν δεν είσαι προετοιμασμένος πανάκριβα. Έρχεται λοιπόν προληπτικά... Γιατί αυτή είναι προληπτική παρέμβαση τη κυβέρνηση και λέει ότι επειδή βλέπω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα Πάρουν μεγάλες αυξομοιώσει και περισσότερο προ τα πάνω οι τιμές στη χονδρική για διάφορους λόγους. Ε, άλλους Ευρωπαϊκού οι περισσότεροι, άλλους εγχώριους. Ε, αλλά πάνε προς τα πάνω οι τιμές στην ε, χονδρική. Φοβάμαι στο τέλος Ιουλίου που θα πρέπει να βγει η τιμή για το πράσινο που είναι και το πολιτικό διακύβευμα γιατί η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι στο πράσινο τιμολόγιο και θα βγει η τιμή για τον Αύγουστο τότε υπάρχει ο κίνδυνο να έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά έρχεται προληπτικά από τώρα να ενεργοποιήσει μέτρα τα οποία, αν μου χρειαστεί, θα τα ρίξω στο τραπέζι. Και μια και το λε αυτό, και θα έρθω αμέσω στον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη εδώ στο στούντιο. Με τον τρόπο αυτό, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα και ο κύριο Σκυλακάκη, η απόφαση που φαντάζομαι ήταν του Πρωθυπουργού, στην πραγματικότητα δεν κατάργησε όλο αυτό το σκεπτικό με τα χρωματιστά τιμολόγια Σκυλακάκη. Γιατί Υποτίθεται ότι στα χρωματιστά τιμολόγια επέλεγε σταθερότητα και ακριβότερη τιμή ή διακύμανση και φθηνότερη τιμή, αλλά έπαιρνε σε ένα μικρό ρίσκο. Τώρα, απλώ είναι χαζό όποιο πήρε σταθερότητα. Γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει τη φθηνή τιμή πριν, και τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχεί γι' αυτό. Ήρθε η κυβέρνηση και σε ξαναβόλεψε να έχει πάλι φθηνό ρεύμα. Μάλλον κατάργησε τα μπλε τιμολόγια με αυτή την κίνηση ο κ. Κυλακάκη. Ε. Το κατάλαβε. Mm, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και ο προβληματισμό. Δηλαδή, ένα 24ωρο. Συζητούσαν στην κυβέρνηση και άλλοι λέγανε: Να θυμίσουμε ότι χθε το πρωί ο κυβερνητικό εκπρόσωπο βγήκε στο Μέγκα, στο Μέγκα Channel, και είπε: Ότι εμεί παρακολουθούμε στη μέση χονδρική, δεν είμαστε έτοιμοι για μέτρα. Και μετά, μέσα στη μέρα, προέκυψε ανάγκη μέτρων. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι υπήρξε λίγο πολιτική πίεση, η οποία οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Έχει δίκιο. Οι παρεμβάσει, οι κρατικέ, οι οποίε είναι χαρακτηριστικό περιόδων κρίσεων, δεν μπορούν να είναι για πάντα. Οι κρίσει δεν διαρκούν για πάντα. Ε, υπάρχουν προφανώ ε, αναστατώσεις αναστατώσει, αλλά δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι κάθε φορά σαν να έχει μια μεγάλη κρίση, γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση δεν αφήνει να αναπτυχθεί μια αγορά και να αποκτήσει ανταγωνισμό. Πάντω, να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή αυτά που συμβαίνουν αυτέ οι μέρε σε διασυνδέσει στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένα. Έχει χαλάσει ένα καλώδιο, να πούμε, μεταξύ ε, Ουγγαρία και Ρουμανία που αποτελεί βασική διασύνδεση για τα Σωστά. Βαλκάνια και έχει μετατρέψει τη Βαλκανική Χερσόνησο πραγματικά σε νησί στην πραγματικότητα. Δεν έχει να πάρει από κάπου ρεύμα, γιατί Μαρά. υπάρχουν και προβλήματα και στο Κοσλοντούι, άρα δεν έχουμε φθηνό πυρηνικό. Σωστά. Η Ουκρανία δεν μα στέλνει. Και γι' αυτό το λόγο, εάν δει κανεί, πάλι δεν είμαστε ακριβότεροι. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία με πυρηνικά ε, στο μείγμα του το ενεργειακό έχουν ακριβότερο ρεύμα από εμά. Ναι, δεν είμαστε ακριβότεροι γιατί έχουμε το... okay. την ημέρα που είναι μεγάλη και η οποία έχουμε πολλά φωτοβολταϊκά και βέβαια αιωλικά. Όταν σφεύγουν τα φωτοβολταϊκά, αναγκαστικά πάμε σε εισαγωγέ ρεύματο, οι οποίε πληρώνουμε πανάκριβα από τι αγορέ που περιέγραψε εσύ, οι όπου δεν, δεν έχουν περίσσια ενέργεια. Ακριβώ, ε, βέβαια. Έρχομαι ε, στον κύριο Χριστοδουλίδη και θέλω μαζί να δούμε και μαζί μια κάρτα, ε, την οποία μα βοηθήσατε να φτιάξουμε κιόλα. Είναι οι χαμηλότερε τιμέ στο πράσινο τιμολόγιο. Όλο το πρώτο επτάμηνο. Και έρχομαι εδώ ε, στο βίντεο wall να το δούμε. Τον Ιανουάριο λοιπόν είχαμε 13,6 λεπτά την κιλοβατόρα. Mm. Το Φεβρουάριο 2,4 λεπτά την κιλοβατόρα. Το Μάρτιο 8,1 λεπτά την κιλοβατόρα. Τον Απρίλιο 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Το Μάιο 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Τον Ιούνιο 11,8 λεπτά την κιλοβατόρα. Και τον Ιούλιο 13,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Άρα πρώτον. Είμαστε φτηνότεροι από ό,τι ήμασταν στην αρχή τη χρονιά. Δεύτερον, ενώ τώρα ακούω του πάντε να λένε ότι είναι πανάκριβο το ρεύμα, δεν ακούω κανέναν να λέει πόσο φθηνό ήταν το ρεύμα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Γιατί τώρα έπρεπε να πάρουμε μέτρα με αυτέ τι τιμέ, Μήπω όντω για πολιτικού λόγου η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν και απαραίτητο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή παρέμβαση, ένα μικρό σχόλιο σχετικά με τι τιμέ που δείξατε για τι ε, χρεώσει τη Ιλιανική Κιλοβατόρα στο χάρτη που δείξατε στην αρχή. Το, το, εννοείται τον το πίνακα ναι, τη το, Γιώργοστάτ. Ναι. ναι, αν έχετε Ένα, κάτι ναι, να διορθώσετε τη Γιώργοστάτ, ναι. εδώ είμαστε. Εννοείται. όχι, δεν θα διορθώσω τη Γιώργοστάτ. Πρέπει να πούμε κάτι. Αυτέ είναι οι απόλυτε τιμέ λιανική χρέωση κιλοβατόρα που περιέχουν και του φόρου για όλα τα κράτη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να το σταθμίσει στο μέσο μηνιαίο μισθό, στο κάθε κράτο. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, όχι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε Γιατί? αυτό. Γιατί. Θα σα πω. Γιατί αν εσεί θέλετε να το σταθμίσετε με το μέσο μηνιαίο μισθό, θα πρέπει και εγώ να σα βάλω άλλε παραμέτρου. Όπω για παράδειγμα το επίπεδο τη φοροδιαφυγή ή ναι. το επίπεδο ανάπτυξη, το επίπεδο ευημερία. Το επίπεδο για το ναι. οποίο το κράτο πληρώνει μισθού και συντάξει. Δεν είναι λογικό να συγκρίνουμε μόνο με ό,τι μα ενδιαφέρει. Όχι, δεν είναι το θέμα ότι μα είμαστε... Α, ο, Απλά είναι. ένα απόλυτο νούμερο δε, για μένα δεν μου λέει και πολλά ναι, αλλά πράγματα. Και αυτό που λέτε εσεί είναι ακόμα Ωρα... πιο παραπλανητικό, γιατί είναι ένα απόλυτο ο, νούμερο εγώ... με ένα νούμερο που σα βολεύει. Ε, δεν γίνεται Όχι, ό, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα λοιπόν, ολοκληρώσατε. το. Λοιπόν, ήμασταν λοιπόν, περίπου κάτω από τη μέση και με τη στάθμη είμαστε λίγο πάνω από το μέσον όρο. Λίγο όμω. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν διαφέρουν πολύ τα πράγματα ήμασταν κάτω από το μέσο όρο λίγο, η απόλυτη τιμή και με την στάθμιση είμαστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι... θέλω να πω ότι δεν είναι τίποτα τα συντεράκια. Προφανώ, αλλά Εντάξει. δεν έχει και νόημα τέλο πάντων. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη. Γιατί... Σε αυτό για... που σα ρώτησα. Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πολύ ντόρο για το τίποτα τα μέτρα. Και, και το ίδιο αφ... θέλετε. Ναι, αυτή είναι η άποψή μου και την έχω τεκμηριώσει κιόλα. Όπω ξέρετε να μου πείτε, ή εσύ ο Νίκο, Νίκο, αν ξέρει κι εσύ συμβάλλει, πόσου αφορούν, αφορούν τα μέτρα. Γιατί δεν αφορούν αυτού που έχουν μπλε τιμολόγιο. Πάνε έξω αυτοί. Πόσοι είναι αυτοί, ξέρουμε. Ε, ε, υποτίθεται είναι το 10%. Δηλαδή, ναι. ναι, δεν είναι πολύ ακόμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ήταν ε, α, ε, αρχές του χρόνου, μάλλον την άνοιξη, γύρω στο 3% με 4% και τώρα έχουν πάει, έχει φτάσει 10 με 11%. Το κίτρινο έχει ανέβει περισσότερο. Ωραία. Δεν αφορά επίση όσου κάνουν πάνω από 500 κιλοβατώρε. Ναι. Πώ είναι αυτή. Ε, νομίζω έγινε μια διευκρίνηση. Είπε ότι για τι πρώτε 500 ώρε οριζόντια όλοι θα επιδοτηθούν. Α, δεν το ναι. έχουμε αποφασίσει ακόμα, δεν το ναι. ξέρουν. Ναι, κάτι τέτοιο άκουσα. Άξε... αρχή είπαν όχι. 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 Μετά όμως 500. μετά άκουσα ότι είπαν ότι θα πάει κλιμακωτά. Ότι για τις Ήρθε πρώτε... ενίσχυση πλάσ. Ναι, <laughs> ναι. Απλά το λέω επειδή το άκουσα. Ότι για τι πρώτε 500 ώρε θα υπάρξει η επιδότηση και από εκεί και πέρα όχι. Και λέω εγώ. Έχω κάνει μία άσκηση. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο γύρω στι 700 κιλοβατόρε. Το λιγότερο. Σα λέω. Ναι, σας Με λέω, τέτοια ζέστη, ναι, μπορείτε παραπάνω. Ναι, εγώ σα λέω α πάρουμε μία βάση για να κάνουμε μία σύγκριση. Άμα το πάρουμε παραπάνω, ακόμα ενισχύεται το επιχείρημά μου ότι κάναμε τόρο χωρί λόγο. Λοιπόν, η, η, αν η μέση τιμή στο τιμολόγιο φτάσει από τα 16,2 που είναι σήμερα. Στα 18, λέω εγώ, μια... Είναι ε... Μια αύξηση 15%, 10%. Ναι, ενώ η χοντρική αύξηση είναι 35%. Σωστά. Εγώ λέω το 50% να το απορροφήσουν οι υπάρχοι. Οπότε λέμε 18%. Οι πρώτε 500, αν, αν δεν είχε γίνει η επιδότηση, οι 700 κιλοβατόρε με τα 18 λεπτά βγαίνουν 126 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Ταξή. Αν ήταν 16,5. Αν ήταν 16, οι πρώτε 500 με 16,5 και οι άλλε 208 βγαίνει 118. 7,5 ευρώ γίνεται όλη η ιστορία. Νομίζω ότι πραγματικά. Να σα λέει κάτι αυτό το νούμερο. Τίποτα. Πραγματικά. Τίποτα. Ναι. 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 Δηλαδή κάνουμε όλη αυτή την ιστορία για 7,5 ευρώ, σε, ένα ευρώ, το σε... Σε ένα τυπικό νοικοκυριό θα μου επιτρέψετε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το καταλαβαίνω ότι δεν έχει άμεση σχέση με τον καταναλωτή, αλλά είναι ένα θέμα σοβαρή ειδική τάξη από τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ε, ουρανοκατέβατα κέρδη. Και αυτό θα τα κέρδη των ενεργειακών εταιριών, των εταιριών του ρεύματο, των παραγωγών του ρεύματο, που δεν είναι πολλοί στην Ελλάδα, είναι πέντε. Είναι τόσο μεγάλα. Να χωρίς... πούμε ποιοι είναι. Να πούμε ποιοι ναι, είναι. ξέρει ο κόσμο. Είναι, είναι ιδανικοί. Η Προτέργεια του ομίλου Μετλέν, η ήρων του ομίλου Γεκτέρνα, ε, η Ελπέντισον. Αυτέ είναι ναι. τέσσερις μεγάλες, η Ελπέντισον του ομίλου Hellenic Energy. Αυτές είναι τέσσερι... Και φυσικά υπάρχει και παραγωγή από την εταιρεία του ομίλου Motor Oil. Mm -hmm. ε, υπάρχουν λοιπόν πέντε παραγωγοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βγάζουν και τιμολογούν, επειδή η τιμή συνεχίζει να βγαίνει με το εξωφρενικό ευρωπαϊκό επιτρεπόμενο τρόπο τη ακριβότερη τεχνολογία που πλέον έχουμε πάνω από 50% ΑΠΕ και όμω αρκεί το φυσικό αέριο να μπει με μία μονάδα με το 1% και να τιμολογήσει. Για μία γεγαβατόρα Για, Για μία γεγαβατόρα Μπορεί λοιπόν αυτή η μία, η μία πραγματικά να μπει και στο σύστημα και να εκτοξεύσει 5 και 6 και 7 φορές πάνω την τιμή. Τι κάνοντας, Δημιουργώντα κέρδη για όλους, για το σύνολο τη ποσότητα ρεύματο που πουλήθηκε γιατί... εκείνη την ημέρα. Αυτά τα κέρδη εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Μισό λεπτό, Νίκο. Καλό θα κάνει να τα πάρει έτσι κι αλλιώ. Με ακού, Νίκο. Να καταλάβουμε λίγο αυτό που είπε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο αν το κατάλαβα ούτε εγώ. Πε μου. Δεν Η τεχνολογία που ε, έχουμε κάθε μέρα μισόλεπτο. παράγει ρεύμα. Α το κάνω απλώ, όσο γίνεται πιο εύκολο. Μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση που θα είναι πολύ κατανοητή. Υποστηρίζει δηλαδή ότι πληρώνεται το σύνολο του ρεύματο που πωλείται βάσει τη υψηλότερη τιμή. Ισχύει τιμές. αυτό, ναι. Ε, βέβαια. Ναι. Εάν ίσχυε αυτό, κύριε, τότε η τιμή θα ήταν πάντοτε στα 700 ευρώ η μεγαβατόρα. Όχι, δεν, αυτή δεν είναι πάει έτσι. Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί στα Γι αυτή... Ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι θα όχι, να σα απαντήσω λίγο. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Φιλιππίδη. Ναι, λοιπόν, ναι, η μέση τιμή βγαίνει στη διάρκεια του 24ωρου. Σωστά. Λοιπόν, η μέση τιμή. Αυτό με... ακριβώς ακριβώ λέω. Είναι μέση τιμή. Είναι η μέση τιμή. Μέση τιμή αλλά, απλά, απλά ανεβάζει τη μέση τιμή αυτό που λέει το κόστο εξισορρόπηση που έρχεται την τελευταία στιγμή σωστά. την επόμενη μέρα. Τώρα το είπαμε σωστά. Ε... Εντάξει. Τώρα είναι κατανοητό. Κατανοητό. Ελπίζω για όλου. Δηλαδή, δεν πληρώνουμε την ακριβότερη τιμή που κάποιο προσφέρει. Ο. Πληρώνουμε τη σταθμισμένη ακριβότερη, ακριβότερη τιμή, της τη Ρα... ακριβότερη τεχνολογία. Ρα... Ακριβώ. Το είπα. Γιατί υπάρχουν και φτηνέ ώρε. Δηλαδή. Το διευκρίνησα. Ακριβώ. Και το έχετε διευκρινίσει και οι δύο. Και συγγνώμη, Νίκο, για την. Ε, όχι, όχι. Επιθετική ερώτηση αλλά όχι. έπρεπε να γίνει κατανοητό Δεν γινόταν αλλιώ, γιατί αυτό ακριβώς που λες Το έχουν εκμεταλλευτεί οι πολιτικοί Νίκο Και mm. ακούω από προχθές στελέχη της αντιπολίτευσης Που φαίνεται ότι δεν κατανοούν την αγορά Ο Νίκο και εγώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ Σε αυτήν την αγορά πολλά χρόνια Και λένε πληρώνουμε το ρεύμα 700 ευρώ τη Μεγαβατόρα Εάν συνέβαινε αυτό Εάν συνέβαινε αυτό θα είχε φτάσει ο λογαριασμό, θα ήταν 5-6 χιλιάρια το μήνα στο κάθε νοικοκυριό. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είχαμε ρεύμα αυτή την ώρα να κάνουμε την εκπομπή. Ακριβώ, ακριβώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Ε, σε αποδεσμεύω, γιατί στι δουλειέ σου θα γεια τα σας. πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και να κλείσουμε μαζί, λέγοντα κάτι που είναι επίση ενδιαφέρον για όλο αυτό. Ακούω ότι υπάρχουν παράπονα για το καρτέλ των ενεργειακών εταιριών, ενώ υπάρχει χρηματιστήριο δεν ελέγχονται ποτέ με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, στο κανονικό χρηματιστήριο, στο χρηματιστήριο Αθηνών, ας πούμε, την αγορά αξιών, ε, τις τι μετοχέ δηλαδή, υπάρχει η επιτροπή κεφαλαίου που εποπτεύει. Και άμα δει. Ε, είναι με η αρχή λεπτό, αν δει με αλγόριθμο κινήσει οι οποίε μοιάζουν εναρμονισμένε, του τσιμπάει ο αλγόριθμο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο υπάλληλο. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει καρτέλ σε χρηματιστήριο και να μπορούμε να το δούμε. Θα είναι... Λοιπόν, Πρωτοπορία. καταρχήν, ο θεσμικό φορέα που ελέγχει ε, το κατά πόσο. Είναι τί... η ΡΑΕ. Είναι η ΡΕΗ, Η παλιά ΡΑΕ. Εγώ θα τη λέω ΡΑΕ. Δεν μπορώ να την πω τη λέω ΡΑΕ. Α... Λοιπόν, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Το θέμα είναι ότι για μένα έχει ένα διακοσμητικό ρόλο λοιπόν, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια και έχω πει πάρα πολλέ φορέ ποια είναι τα σημεία στα οποία έχει αδυναμίε αντικειμενικέ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια για να αναλάβει τον πραγματικό τη ρόλο. Θα έπρεπε αυτό που λέτε, όπω γίνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να γίνεται κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο και στην. Ε, δεν γίνεται όμω. δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, yeah. δεν γίνεται. Μάλιστα. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιο να σκεφτεί τι κερδοσκοπικά παιχνίδια παίζονται και να τα εκμεταλλευτούν είτε πολιτικά ή από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά. Το θέμα είναι ότι έχουμε ήδη μία ρηχή αγορά ενέργειας, έχουμε μία ρηχή αγορά και υπάρχουν... Σίγουρα δεν είμαστε διασυνδεμένοι κανέναν, από τη Βουλγαρία... η, μόνο η Ελλάδα κανένα. είναι σαν να είναι ένα νησί ενεργειακά απομονωμένο κάπου στην άκρη και απλά παρακολουθούμε την Ευρώπη. Θέλω να και πω... παρόλα αυτά, δεν τα πάμε και άσχημα όπω είδαμε. Όχι, γιατί να σα πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ε, βήματα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τρία-τέσσερα, γιατί πριν δεν είχαμε άπε, ούτε για δείγμα. Πέντε ε, χρόνια. Ναι, από το 19 Απ το... και μετά. Από το 19, το... 19 και... η ΔΕΗ δεν είχε ούτε ναι, ένα κιλοβάτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ακόμα το ενεργειακό μα μείγμα είναι λίγο προβληματικό. Και... Το λέω έτσι διότι το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης είναι μεγάλο της χώρας μας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε αυτή την αυτονομία που θα ήθελα ε, σαν μια χώρα ε, με όλες αυτές τις υποδομές που έχει. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, και παρακολουθώ τώρα ε, μια εβδομάδα, μια εβδομάδα παρακολουθώ ε, την ε, πίτα, την, ε, την ενεργεια, το ενεργειακό μείγμα, και βλέπω εδώ το εξή. Γεια σας, θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν... Φυσικό αέριο τι τελευταίε μέρε. Κοίταξτε το εδώ να το δούμε. Δεν το έχουμε κάμερα. Πρόχειρα... Το το έχουμε λίγο πρόχειρα, αλλά θα το δούμε. Εδώ φαντάζομαι, το λοιπόν. βλέπει η κάμερα. Λοιπόν. Πείτε μα τώρα τι βλέπει. Λοιπόν, θα κάνει 48% τι τελευταίε μέρε. Το χρώμα, μέρες. πείτε γιατί δεν ξέρω. Το, το γκρι χρώμα. χρώμα. Το, το γκρι χρώμα. χρώμα. Ναι. Το φυσικό αέριο 48%. Μάλιστα. Το βλέπετε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα υδροελεκτρικά 9%. Τι χρώμα, χρώμα. Το πορτοκαλί. Το ναι. μπλε στη συνέχεια ΑΠΕ 35%. Το γαλάζιο, ναι. Το γαλάζιο, το μπλε σκούρο εισαγωγέ 3% και 5% ο λιγνίτη. Αυτό δεν είναι ένα καλό ενεργειακό μείγμα. Σε τι οφείλεται αυτό, στο ότι έχουμε λίγε ΑΠΕ. Όχι, οι ΑΠΕ είναι πολλέ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι το μεσημέρι που υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινη ενέργεια, σκεφτείτε ότι με, τι μεσημεριανέ ώρε κάθε μέρα έχουμε 11.500 γεγαβατόρε. Το Ενώ καταναλώνουμε ωριακά ε, πόσο. Ε, ο, καταναλώνουμε, α πούμε, γύρω στου 9.500. Άρα μα περισσεύει κάτι, δεν λοιπόν. το πετάμε. Το οποίο όμω αυτό πετιέται στα ζήτητα. Δεν πετιαίται έχει μπαταρίε καθόλου. Δε καθόλου. Υπάρχουν μπαταρίες. Δεν υπάρχουν πουθενά λοιπόν, μπαταρίε. Λοιπόν, γι' αυτό σα λέω. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί να βάζει το κάρο να σέρνει το άλλο. Θα έπρεπε στο 35% όπω έχει η Δανία, η Φιλανδία. Εμεί είμαστε πάνω από το μέσον όρο. Όμω αυτοί έχουν εξασφαλίσει ένα 30 με 40% ώστε να αποθηκεύουν την παραγόμενη. Είναι και πολλά νερά αυτή, βέβαια. Δηλαδή, έτσι. Εντάξει, εγώ σα λέω ό,τι αφορά. Γιατί το... Αυτό... στη ΣΑΠ είναι και τα υδροελεκτρικά μέσα. Όχι, δεν το. Όχι, η Ευρωπαϊκή... Α, τα έχετε ξεχωρίσει, Ναι, δηλαδή. η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει ξεχωρίσει. Έτσι, δεν έτσι, Τα... Έτσι. τα μεγάλα υδροηλεκτρικά τα εξαιρεί. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά Γιατί τα εξαιρεί. Και αυτά μπαταρίε είναι τα ναι, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και το μείγμα μα είναι προβληματικό. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Να θα την κάνουμε. Ο κύριο Μιχάλη Στοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητής,